Η ελληνική ομάδα σου παράρτημα Ροδόπης πραγματοποίησε άλλο ένα πιστοποιημένο σεμινάριο βασικής υποστήριξης ζωής στο 3ο Γυμνάσιο Κομωτίνης, με το ενδιαφέρον να είναι αρκετά μεγάλο. Έχουμε μια πιστοποιημένη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στη βασική υποστήριξη ζωής, μια εκπαίδευση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, κάθε μήνα προσπαθούμε να κάνουμε μια εκπαίδευση βασικής υποστήριξης ζωής, όπως είπα, από διασώστες του ΕΚΑΒ, από γιατρούς της πόλης μας και από διασώστες της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Είναι το βασικό κομμάτι που πρέπει να ξέρουν όλοι οι πολίτες. Μαθαίνουν να ανταποκρίνονται και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε περιστατικά που μπορεί να τύχουν οπουδήποτε, μέσω σπίτι μας, στη δουλειά μας, έξω στην πόλη. Βασική υποστήριξη ζωής έχει να κάνει με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με θέσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση πνιγμονής, πολλά περιστατικά έχουν τύχει σε συναδέλφους δικούς μας, σε ανθρώπους που έχουμε εκπαιδεύσει. Το κάνουμε με μεγάλη προσοχή στις διαδικασίες και στον τρόπο εκπαίδευσης που πρέπει να γίνει προς τους πολίτες. Και η ελληνική ομάδα διάωσης είναι ευαισθητοποιημένη στην πρόληψη, γι' αυτό προσπαθούμε να συνεχίζουμε με όλη μας τη δύναμη στο κομμάτι αυτό. Οι επόμενες δράσεις έχουν να κάνουν με εκπαίδευση των μελών μας στην αντιμετώπιση πολυτραυματία, σε εκπαιδεύσεις, αφού τελείωσε η βασική εκπαίδευση νέων εθελοντών, σε εκπαιδεύσεις στο κομμάτι της ορεινής διάσωσης και μόλις φτιάξει λίγο ο καιρός και μπορούμε να πάμε και στη θάλασσα, εκεί πέρα θα έχουμε εκπαιδεύσεις στο υγρό στοιχείο και στη θάλασσα αλλά και σε ποτάμια, στα ορμητικά νερά. Είναι ένα από αυτά που κάνουμε συνεργασία με την ΕΟΔ Παράρτημα Ροδόπης. Έχουμε όλη την καλή θέληση σαν εκπαιδευτική ομάδα να ερχόμαστε όποτε μπορούμε και μπορούν και τα παιδιά. Μαζεύουν συμμετοχές από ανθρώπους που θέλουν να παρακολουθήσουν το πιστοποιημένο αυτό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Και εθελοντικά όλη η ομάδα ερχόμαστε και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορέσουμε και γίνεται και θέλουν. Και ευτυχώς θέλουν ακόμα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή σε σεμινάρια, για να μπορέσει αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε ένα σοβαρό περιστατικό υγείας που θα τύχουν μπροστά είτε σε συγγενή, φίλο, είτε σε άγνωστο. Το να σώσει μια ζωή δεν πληρώνεται, είναι απερίγραφτο, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης που εκπαιδεύεται νιώθει, πιστεύω, από ό,τι έχουμε δει από την εμπειρία μας, νιώθει πιο μεγάλη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση να ανταπεξέλθει σε ένα περιστατικό, γιατί πλέον γνωρίζει, γιατί η άγνοια είναι που μας κάνει να πανικοβαλόμαστε και να μην μπορούμε να δουλέψουμε σωστά έναν άνθρωπο, ένα περιστατικό που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν προλαβαίνουμε πλέον. Ήδη τα παιδιά της ομάδας διάσωσης εδώ που κάνουν καταπληκτική δουλειά, που μαζεύουν συμμετοχές, μας έχουν πει για 5 ή 6 άλλα σεμινάρια. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε μέχρι το Πάσχα, είμαστε κλεισμένοι, γιατί κάνουμε και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, και υπάρχει το ελπιδοφόρο ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και πιστεύουμε ότι η γνώση αυτή που δίνουμε είναι με απλούς χειρισμούς, είναι απλές γνώσεις που μπορεί να τις εφαρμόσει οποιοδήποτε, είτε είναι παραϊατρικός ή γιατρός, είτε δεν έχει καμία σχέση με παραϊατρικό ή ιατρικό επάγγελμα.